Το μόνο θετικό για το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι μπορεί να περιγραφεί με μία λέξη το όλον ΠΑΣΟΚ. Γιατί πραγματικά είδαμε ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ όλων. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει στιγματιστεί με ένα μαύρο ανεξίτηλο χρώμα στη συνείδηση και στη μνήμη του κάθε Έλληνα. Είναι το συνώνυμο, θα έλεγα, της διαπλοκής, της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας και της ύψης. Επομένως, αυτά που ελέγξαν εκεί στο χώρο αυτό, νομίζω ότι αφορούν μόνο αυτούς που τα ακούγαν. Η ελληνική κοινωνία έχει απονείμει στο ΠΑΣΟΚ αυτό που ακριβώς το αξίζει. Και δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ στο μέλλον θα έχει άλλες ευκαιρίες ή άλλη ευκαιρία, γιατί ο ελληνικός λαός του έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες. Και δυστυχώς αλλεπάγγελα έπεσε εκτός. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι μπορεί να βρει τα πατήματά του μέσα από την έντονη συζήτηση, γιατί αυτό που καταλάβουμε είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια καταμερισμού ευθυνών, είναι μια προσπάθεια να καταλάβει που έγιναν τα λάθη και να επιστρέψει η βάση σε ένα πιο υγιές ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι είναι τόσες πολλές οι αμαρτίες του ΠΑΣΟΚ και είναι τόσο νοπές οι μνήμες και οι αναμνήσεις του Έλληνα το ΠΑΣΟΚ, που ιστορικά δεν θα έχει καμία απολύτως ευκαιρία από την κοινωνία για να ξαναδιαγραμματίσει κάποιο ρόλο στο μέλλον. Αυτό που προσπαθεί να κάνει και από ό,τι φαίνεται το καταφέρνει το ΠΑΣΟΚ είναι με τους επαγγελματίες υπουργούς που διαθέτει να ανέμεται διαρκώς την εξουσία. Η συγκυρία τα έχει φέρει έτσι τα πράγματα που δυστυχώς θα το υπομένουμε κι άλλο. Το ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη μεταξέλιξη του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, παρά το γεγονός ότι είπαμε τι συνέβη με το ΠΑΣΟΚ και αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, το δυστύχημα είναι ότι εν πωλής ο ΣΥΡΙΖΑ από με προεξάρουσα την ηγεσία του προσπαθεί να αντιγράψει το ΠΑΣΟΚ και σε επιχειρηματολογία και σε φρασιολογία και αν θέλετε και σε πρακτικές. Αν παρακολουθήσετε, ας πούμε, τις τοποθετήσεις και την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, σε πολλά θυμίζει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι βέβαια και καθόλου άσχετο ότι εύκολα παρέχει πολιτική στέγη σε όποιον από το ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι προς τα εκεί υπάρχει ίσως κάποιο μέλλον και κάποια προοπτική κυβερνητική. Και αυτό έλεγα, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι βρίσκει εύκολα πολιτική στέγη. Νομίζω ότι το να προσπαθεί να γίνει ένα αντίγραφο του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με τόσο κακό τρόπο, ότι αρνητικά θα το εισπράξει στο μέλλον. Μια και ασχοληθήκατε με τα αυτοδιοικητικά, αυτά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας. Όταν ήταν ψηφοδημάρχος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα έδειξε ότι είναι κλειστή η πόρτα για αυτούς. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι ανάξιο σχολιασμού αυτός ο χαρακτηρισμός. Είναι απαξιωτικός εντελώς για όλο τον κόσμο της αυτοδιοίκησης και δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι κουβέντα ή επιχείρημα ή λόγος πολιτικός που μπορεί να βγει από τα χείλη ενός πολιτικού αρχηγού, ο οποίος μάλιστα φιλοδοξεί να είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός. Μήπως ήθελε να δείξει με αυτόν τον τρόπο που δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτόν τον τρόπο που λέτε και περιγράφει προηγουμένως. Ότι είναι κλειστή η πόρτα δηλαδή σε αυτούς που είναι έτοιμοι να κάνουν το μεταπίδημα. Θεωρώ ότι από όποια άποψη αν το εξετάσεις ότι είναι εντελώς λάθος τοποθέτηση και βέβαια είναι μία από τις πολλές λανθασμένες τοποθετήσεις και θα έλεγα πολύ επικέστατα ότι στον πιο αθώο χαρακτηρισμό θα μπορούσαμε να την πούμε τουλάχιστον επίπολα, να μην πω ας πούμε κάτι πιο απαξιωτικό. Εσείς θα είσαστε μη και φτάνουν και οι εκλογές, οι αυτοδιοικητικές, ασχοληθείτε ξανά με αυτοδιοίκηση ή αποταλληθήκατε τόσο από την προηγούμενη προσπάθειά σας να τα πείτε. Κοιτάξτε, τις απόψεις μου τις έχω και θα εξακολουθήσω να τις έχω. Πιστεύω ότι μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί πραγματικά να βοηθηθεί να αλλάξει το κλίμα και ιδιαίτερα για την επαρχία να πάρει, θα έλεγα, τις τύχες στα χέρια της. Άνθρωποι
με γνώσεις και με εμπειρία σίγουρα πάντα χρειάζονται. Ανοιχτό είναι το θέμα για μένα, αρκεί βέβαια να υπάρχει τάκτηση των απόψεών μου και των θέσεων μου με αυτό το σχήμα που το αυτοδιοικητικό, γιατί όταν μιλάμε για ένα αυτοδιοικητικό σχήμα, μιλάμε πάντα για έξω από τα κομματικά κάγκελα και τις κομματικές πρακτικές, για ένα σχήμα που πραγματικά θα υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Αν λοιπόν υπάρξει κάτι αξιόλογο, ας πούμε, σε αυτή την επερχόμενη διαδικασία, ενδεχομένως να είμαι παρόν.